είναι σε εξέλιξη μια εκστρατεία η οποία θέλει να δώσει φωνή στις γυναίκες και στα νεαρά κορίτσια για να διεκδικήσουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη βία. One Billion Rising, και νομίζω ότι η σημερινή μας συνάντηση, το σημερινό μας συνέδριο, δικαιωματικά μας βάζει στην κατηγορία των ανθρώπων που υψώνουν αυτή τη φωνή. Ανάμεσά μας, μία στις τρεις γυναίκες σε κάποια στιγμή της ζωής της θα πέσει θύμα βίας, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής. Και είναι υποχρέωση μας απέναντι στα νέα κορίτσια που είναι τα μέλη του Σώματος Κυπρίων Οδηγών σήμερα, να τους δώσουμε τη δύναμη, όπως είναι και το θέμα του συνεδρίου. Να καλέσω στο βήμα για το χαιρετισμό της την πρόεδρο του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, την κυρία Μαρίνα Παπαδοπούλου. Καλό σας απόγευμα. Έντιμε, κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού. Οδηγή. Πράγματι, η παιδεία δεν είναι απλή μάθηση. Είναι καθημερινό, έντονο βίωμα που καταξιώνει τις αγαθές δυνάμεις του ανθρώπου και ταυτόχρονα κορυφώνεται σε ακτινοβόλο ατομικό παράδειγμα που μορφώνει. Μα εδώ ακριβώς έγκυται το νόημα του οδηγισμού που έρχεται να αγκαλιάσει την αγωγή του κοριτσιού μέσα σε πλατιά κοινωνικά πλαίσια και να του σφυριλατήσει ακεραιότητα και αντοχή χαρακτήρος και να του καλλιεργήσει ιδιότητες και ικανότητες πραγματικής ανθρωπιάς και να το λυτρώσει από την αδυναμία της παθητικότητας, καθιστώντας το υπεύθυνο συντελεστή της κοινωνικής και εθνικής ζωής ενός τόπου. Γιατί ο οδηγισμός ξέρει ότι η γυναίκα μοιάζει με την εστία του σπιτιού, που όσο πιο φωτεινή και ζεστή είναι, τόσο πιο φωτεινά και ζεστά νιώθουν όλοι γύρω της. Με τα πιο πάνω λόγια, ο Τμηματάρχης Ανωτέρας και Μέσης Εκπαίδευσης κ. Φρίξος Βράχας κήρυξε την έναρξη των εργασιών του πρώτου Παγκύπριου Συνεδρίου Στελεχών του Σώματος Κυπρίων Οδηγών τον Οκτώβριο του 1965 στην Αμόχωστο, την επαρχία που φιλοξένησε το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο με θέμα «Φιλία-φιλία». 50 χρόνια μετά, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Κυπρίων Οδηγών στο 50ο Παγκύπριο Συνέδριο Στελεχών, το οποίο φιλοξενεί η επαρχία Κερίνιας. Όπως κάθε χρόνο, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε θέματα που αγγίζουν την κοινωνία. Θέμα μας για το φετινό συνέδριο, δύναμη ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και τον εκφοβισμό. Ο λόγος στη συντονίστρια του συνεδρίου, κυρία Έλλη Κοτζομάνη. Επίτροπε της Ισότητας, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι οδηγοί. Σας καλωσορίζω στο 50ο συνέδριο στελεχών του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, το οποίο φιλοξενεί η επαρχία Κερίνιας με θέμα «Δύναμη ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και τον εκφοβισμό». Σήμερα είμαστε εδώ στο 50ο συνέδριο της οργάνωσής μας, η οποία έχει επιδείξει μια πλούσια ιστορία εθελοντισμού. Έχουμε καταπιαστεί με μια πλειάδα θεμάτων πάντα στην επικαιρότητα και μέσα στα πλαίσια του παγκόσμιου οδηγικού κινήματος. Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι στα συνέδριά μας ασχοληθήκαμε με θέματα όπως η ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου απαλλαγμένο από κάθε μορφής βίας, ο ρόλος και οι ευθύνες της νεολαίας στη διαφύλαξη της κυπριακής κουλτούρας και ταυτότητας, η θέση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και άλλα, όπως η άτυπη εκπαίδευση, αρχές και αξίες, καθώς επίσης η διεκδικήση των κοριτσιών σε ό,τι αφορά την ισότητα σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, ο οδηγισμός είναι η αρχαιότερη εθελοντική γυναικεία οργάνωση στην Κύπρο από το 1912, ωστόσο το Σώμα Κυπρίων Οδηγών ιδρύθηκε το 1960 με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαστε πλήρες μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, γνωστής σαν WACS, της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής οργάνωσης που αριθμεί πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη σε 150 χώρες.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Σώμα Κυπρίων Οδηγών έχει μια πλούσια δράση και προσφορά στην κοινωνία. Οργανώσαμε προγράμματα για την ειρήνη. Προσφέραμε άμεση βοήθεια στις δύσκολες στιγμές της τουρκικής εισβολής. Διενεργήσαμε εκστρατείες καθαριότητας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Βοηθήσαμε πληγέντες σεισμών και άλλων θεομηνιών. Λειτουργήσαμε προγράμματα πρόληψης για τα ναρκωτικά και για θέματα υγείας που απειλούν την ανθρωπότητα, όπως το AIDS. Σκοπός του οδηγισμού είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένες πολίτες με πίστη σε αξίες όπως ο σεβασμός στον συνάνθρωπο, η φιλία, η αλληλεγγύη, η ειρήνη και η ελευθερία της έκφρασης. Πολίτες που εκτιμούν τη διαφορετικότητα και συμβάλλουν στο να φέρουν θετική αλλαγή στον κόσμο και τέλος υπόσχονται να κάνουν το καθήκον τους προς το Θεό και την πατρίδα. Σαν μια ηγετική μη κυβερνητική οργάνωση, της οποίας το επίκεντρο της κάθε δράσης μας είναι πάντοτε το παιδί, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι στην έξαρση της σεξουαλικής παρενόχλησης και των εκφοβισμών των παιδιών, έχοντας υπόψη την εκστρατεία για τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο One in Five. Ένα στα πέντε παιδιά γίνεται θύμα σεξουαλικής βίας και δυστυχώς αυτή η αριθμητική αναλογία ισχύει για την Κύπρο, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Γραφείο της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είμαι σίγουρη ότι ιδιαίτερα τα νεαρά μας στελέχη θα αποκτήσουν πληροφορίες και γνώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα δυνατό εργαλείο για την ενδυνάμωσή τους ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και τον εκφοβισμό. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον έντιμον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου μας, στις ομιλήτριες και τις συντονίστρια του συνεδρίου, καθώς και όλους όσοι συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση του συνεδρίου. Ιδιαίτερη μνήμα στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για κάλυψη μέρους των εξόδων του συνεδρίου μας. Έσω έτοιμη και μια φορά οδηγός, πάντα οδηγός, είναι τα οδηγικά σλόγκαν που μας καθοδηγούν για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο από ό,τι βρήκαμε. Σας εύχομαι ένα επικοδομητικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Είστε στο φύλλο και έχει ως αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρεση της ελευθερίας, είτε αυτό προκύπτει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Η σεξουαλική βία ορίζεται ως η εκάστοτε συμπεριφορά σεξουαλικού περιεχομένου ή άλλη έμφυλη συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει την αξιοπρέπεια γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένη στη συμπεριφορά στο προϊσταμένο και των συναδέλφων. Είναι μια ανυπόφορη παραβίαση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων ή των εκπαιδευομένων και είναι απαράδεκτη στις περιπτώσεις που μια τέτοια συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη, αθέμητη και προσβλητική. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας με τη θεματολογία των σεμιναρίων που γίνονται. Ο σύνδεσμος έχει εδώ και λίγα χρόνια αναλάβει δύο ευρωπαϊκές γραμμές. Όταν λέω ευρωπαϊκή γραμμή, είναι ο ίδιος αριθμός λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τον ίδιο σκοπό. Η 116-111, και αυτό μπορεί να ενδιαφέρει κάποια παιδιά, απευθύνεται σε έφηβους μέχρι 18 ετών. Οι κλήσεις πάλι είναι δωρεάν και μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν οποιαδήποτε και να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Και τη γραμμή αυτή την λειτουργούμε σε συνεργασία με το COP for Children. Χώρα, Ήπειρο, κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Είναι μια μάστιγα που απλώνεται ραγδαία σε όλο τον πλανήτη και που πλήττει ιδιαίτερα γυναίκες και ανήλικα κορίτσια ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Βία είναι η φυσική και πνευματική, τραυματισμός, κακοποίηση, παραμέληση, αμελή συμπεριφορά, κακομεταχείριση, εκμετάλλευση, σεξουαλική κακοποίηση. Οι μορφές βίας που εμφανίζονται πιο συχνά περιλαμβάνουν σωματική βία, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική βία, σεξουαλική βία ή παρενόχληση,
οπτική βία, σχολικό εκφοβισμό, γνωστός...